Νικήτα, αρχίζω από τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών που έγιναν πριν από λίγα μόνο λεπτά. Ο Κίγης Καζαμίας επανέλαβε τη δέσμευση ότι οι κοινωνικές παροχές οι οποίες παρέχονταν μέχρι σήμερα στόχευτα δεν θα ισχύουν πλέον. Με το σκεπτικό της πρότασης του κατέθεσε η κυβέρνηση τα νομοσχέδια. Είναι με το σκεπτικό της πρότασης, Νικήτα, για τη στόχευση των κοινωνικών παροχών, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει την ίδια φιλοσοφία για τα επιδόματα τεστ, για τα στεγαστικά προγράμματα, με συγχωρείτε, αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα μπουν δηλαδή τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που θέθηκαν και για τις κοινωνικές παροχές που αφορούν το επίδομα τέκνου και φοιτητικής χορηγίας. Πρόθεση, είπε ο Κίκης Καζαμίας, να τεθεί ένας φραγμός από το κράτος, έτσι ώστε να μην δίνει βοήθεια σε οικογένειες που δεν έχουν ανάγκη. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε εκατομμυριούχους πρόσφυγες που ζητούσαν ενίσχυση για ανέγερση κατοικίας για τα παιδιά τους. Θα υπάρχει εξοικονόμηση και πέραν της διετίας, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, και για το 2013 οι 70.000 εργαζόμενοι στη δημόσια υπηρεσία θα τους παγωποιηθούν οι προσαυξήσεις και η ΆΤΑ, κάτι που ερμηνεύεται σε χρήματα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από την 1η-1η του 2014, είπε ο Κίκης Καζαμίας, η πρόταση είναι να συνεχίσει ο κάθε εργαζόμενος από εκεί που θα μείνει στις 31/12/2011. Τα μέτρα με βάση τον Υπουργό Οικονομικών που επήγουν να ψηφιστούν κατηγοριοποιούνται. Αφορά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού μέχρι τις 15/12 με αριθμούς που έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Την αύξηση από 15 σε 17% του ΦΠΑ με πρόταση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί από τις 16 Ιανουαρίου του 2012, έτσι ώστε να δοθεί ένας μήνας στους επηρεαζόμενους να ρυθμίσουν τις όποιες αλλαγές και να γίνει αποδεκτή η μείωση παροχής των κοινωνικών κονδυλίων κατά 200 εκατομμύρια με στόχευση. Η Βουλή, είπε ο κύριος Υπουργός, μπορεί να διαφοροποιήσει το σκεπτικό της στόχευσης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξει ο στόχος της εξοικονόμησης των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είμαστε έτοιμοι, είπε ο Υπουργός, να αποδεχτούμε μείωση της εξοικονόμησης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ούτε και η πρόσβαση της Βουλής για κάθε τη μείωση των κοινωνικών παροχών μας βρίσκει σύμφωνος. Να πούμε, Νικήτα, ότι εντός της αιθούσης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών βρίσκονταν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες διατύπωσαν το παράπονο ότι δεν προηγήθηκε διάλογος. Συγκεκριμένα ο γραμματέας της ΠΑΣΥΔΗ, Γλάφκος Χατζιπέτρου, ανέφερε ότι από ευγένεια είμαστε εδώ, αφού δεν προηγήθηκε διάλογος και παραβιάστηκαν συμφωνίες, ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν συνενετικές λύσεις και να αποφευχθούν συγκρούσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον τόπο. Ο Υπουργός Οικονομικών στις δηλώσεις του απάντησε ότι σέβεται το συνδικαλιστικό κίνημα, αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις, αλλά ο ίδιος νιώθει ήσυχος με τη συνείδησή του ότι πράττει το καθήκον του και ταπεινά υποστηρίζει ότι οι προτάσεις του είναι προς το όφελος του μέλλοντος των εργαζομένων.